Οπα! Βρισκόμαστε στη Ζάκρο, στο Snack Bar Ξυλόπορτα. Μιλάμε με τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη. Κύριε Νίκο, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλά. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε την κίνηση, τη φετινή τουριστική κίνηση. Είστε ικανοποιημένος? Φέτος, συγκριτικά με πέρυσι, η κίνηση είναι πάρα πολύ πιο ανεβασμένη. Έχουμε υψηφισμότητα στο νησί. Το μόνο πρόβλημα που μπορώ να εντοπίσω είναι ότι υπάρχει κόσμος, αλλά λόγω οικονομικής κρίσης δεν έχουμε πάρα πολλά χρήματα. Έχει και το all inclusive επηρεάσει κάπως τους δίδους, αλλά πιστεύω ότι είναι κάπως καλύτερα με πέρυσι. Ερχόμαστε στη Ζάκρο, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Πείτε μας μερικά πράγματα για τον τόπο σας. Λοιπόν, η Ζάκρο ήταν και είναι ένα από τα πιο ωραία χωριά στην Κρήτη επάνω. Έχει μια μεγάλη ιστορία λόγω του μηνωικού πολιτισμού. Δηλαδή έχει επισκεψιμότητα, είναι το τέταρτο μηνωικό παλάτι στη Ζάκρο, στην Κρήτη, συγχωρείτε. Έχει το παράκι των νεκρών και την παραγιά της κάτω Ζάκρο, με καθαριά νερά. Η πάνω Ζάκρο μετά έχει τις πηγές, που είναι ένα πανέμορφο μέρος. Έχουμε πάρα πολύ νερό και αυτό είναι αγαθό για τον λόγο. Και το πάνω χωριό ασχολείται πιο πολύ με το λάδι, που έχουμε ένα από τα πιο ωραία λάδια μπορώ να πω στον κόσμο, με σίγουρες εγκαταστάσεις πλέον ελαιολογικές, με ένα ικανό συμβούλιο που αρχίζουμε και σιγά σιγά να κάνουμε εξαγωγές και προσπαθούμε να κρατήσουμε τη φύση όμορφη και να το έχουμε έτσι ώστε να υπάρξει στο μέλλον διαχρονική αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ.